Γιατί παρόλο ότι φτάσαμε στο σημείο αυτό, πιστεύω ότι ο Θεός μπορεί να μας με μια παρέμβαση δική του θεϊκή, και είδατε τώρα τι γίνεται με τους σεισμούς. Άμα θέλετε τέτοια παρέμβαση άνωθεν, θα την έχουμε. Πώς το βλέπετε δηλαδή στο πράγμα? Είναι τυχαίο? Πώς το βλέπετε? Λέω Αγίος Παΐσιος, ανοίξτε μια συναντία, τι λέω Αγίος Παΐσιος. Έχει το Θεός εκεί το κουμπάκι και το γυρνάει και μπορούν να πάνε τα ρίχτερα, να πάνε 4, 5, 6, 10 και παραπάνω κόνα. Τα ρίχτερα, όσο θέλει τα ρίχτερα τα ρυθμίσει. Ο Θεός το ρυθμίζει αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά τα ακούτε αυτό. Με έκανε εντύπωση. Και έγινε τόσο θόρυβο, τόσο δώρο. Είπα κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο λέει η Εκκλησία, από αυτό το οποίο λένε οι Άγιοι Πατέρες. Μάθα μου πει, λένε μερικοί, μα ο Θεός δεν τιμωρεί. Φυσικά, ποιος είπε, είπα εγώ ότι ο Θεός τιμωρεί. Ό,τι ο Θεός κάνει είναι για το καλό μας. Τα πάντα. Και το κακό ακόμα που μπορεί να γίνει μερικές φορές, όταν επιτρέπει δηλαδή ο Θεός να γίνει κάτι το οποίο. Όταν επιτρέπει δηλαδή ο Θεός να γίνει κάτι το οποίο. Κακό. Εντός εισαγωγικών. Κακό. Εντός εισαγωγικών. Το οποίο είναι άσχημο. Μα είναι δυνατόν να γίνει ένα σεισμός με καταστροφές και πέθανε λέει δύο παιδιά. Λοιπόν, και τι. Πέθανε λέει δύο παιδιά. Λοιπόν, και τι. Τώρα εσείς είδατε παιδιά να πεθαίνουν. Στην Αφρική που πεθαίνουν κάθε μέρα δεκάδες, εκατοντάδες παιδιά, ενδιαφερθήκατε ποτέ εσείς που είστε τόσο φιλάνθρωποι τώρα και ξαφνικά πονέσατε για αυτά τα παιδιά? Τα υπόλοιπα παιδιά δεν είναι παιδιά του Θεού. Αλλά το θέμα είναι ποιος φοβάται. Φοβάται όποιος δεν έχει αφήσει τον εαυτό του στα χέρια του Θεού. Διότι αν εγώ είμαι στα χέρια του Θεού, τι θα με κάνει με έναν σεισμό, και αν είναι 5 ρίχτερ και αν είναι 15 ρίχτερ. Το θέμα δεν είναι πόσα ρίχτερ θα είναι. Το θέμα είναι πόσο θα κουνηθεί η ψυχή σου. Αυτό έχει σημασία. Και όταν η ψυχή σου είναι στα χέρια του Θεού, δεν πρόκειται να σαλευθεί. Αυτό είναι, αδελφοί μου. Πέθανε, λέει, δύο παιδιά. Λοιπόν, και τι. Διότι αν εγώ είμαι στα χέρια του Θεού, τι θα με κάνει με έναν σεισμό, και αν είναι 5 ρίχτερ και αν είναι 15 ρίχτερ. Είπα κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο λέει η Εκκλησία, από αυτό το οποίο λένε οι Άγιοι Πατέρες. Πέθανε, λέει, δύο παιδιά. Λοιπόν, και τι. Διότι αν εγώ είμαι στα χέρια του Θεού, τι θα με κάνει με έναν σεισμό, και αν είναι 5 ρίχτερ και αν είναι 15 ρίχτερ. Πέθανε, λέει, δύο παιδιά. Λοιπόν, και τι. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή τρέχουμε με ταχύτητα 150.000 χιλιόμετρα την ώρα. Το ξέρετε. Αυτή είναι η ταχύτητα της γης αυτή τη στιγμή στην περιστροφή της. Και δεν είναι μόνο αυτή η ταχύτητα. Ταυτόχρονα η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο. Και πού παρακαλώ στρέφεται η γη? Πού στηρίζεται η γη? Υπάρχουν άνθρωποι ακόμα και σήμερα που λένε ότι η γη είναι επίπεδη, λέει. Λοιπόν, έχετε δει πώς είναι η γη? Σαν σφαίρα. Πού στηρίζεται? Ξέρει κανένας που είναι ο άξονάς της? Στον αέρα είμαστε. Στον αέρα είμαστε. Στον αέρα είμαστε. Δεν είμαστε όμως στον αέρα. Είμαστε στα χέρια του Θεού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, λέει ο ψαλμωδός. Αυτός είναι ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει. Ένα βλέμμα του Θεού μπορεί να κάνει τη γη να τρέμει. Μα είναι δυνατόν να γίνει ένα σεισμός με καταστροφές και πέθανε, λέει, δύο παιδιά. Λοιπόν, και τι. Μάθα μου πει, λένε μερικοί, μα ο Θεός δεν τιμωρεί. Φυσικά, ποιος είπε, είπα εγώ ότι ο Θεός τιμωρεί. Αλλά το θέμα είναι, ποιος φοβάται? Φοβάται όποιος δεν έχει αφήσει τον εαυτό του στα χέρια του Θεού. Πέθανε, λέει, δύο παιδιά.